Η κερδοσκοπική μανία κυριαρχούσε στην αμερικανική ζωή. Στη Wall Street το καλοκαίρι του 1929 όλοι κέρδιζαν. Και ξαφνικά, με την πρώτη μικρή ένδειξη ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός αντιμετώπιζε προβλήματα χρηματοδότησης, άρχισε το ξεπούλημα των μετοχών. Ο βιομηχανικός δείκτης των Dimes της Νέας Υόρκης πέφτει κατά 43 μονάδες. Οι διευθυντές των τραπεζών παρεμβαίνουν, οι τιμές σταθεροποιούνται, προσωρινά όμως. Τρίτη 29 Οκτωβρίου, η Μαύρη Τρίτη, το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η σφαγή των μικρομετόχων. Τώρα ήρθε η σειρά των πλουσίων. Οι τιμές των μετοχών πέφτουν συνεχώς, η οικονομία καταραίει. Διέξοδος δεν φαίνεται να υπάρχει. Το χρηματιστήριο της Wall Street καταραίει, τεινάζοντας στον αέρα την αμερικανική οικονομία. Τα εργοστάσια κλείνουν. Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και φαίνεται σαν να μην έχουν πιθανότητα να ξαναδουλέψουν ποτέ. Η ανεργία στις πόλεις γίνεται μια προσωπική καταστροφή. Αλλά και οι αγρότες που έχουν δουλειά βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν υπάρχουν πλέον αγοραστές. Τα προϊόντα μένουν αζήτητα και καταστρέφουν. Η κρίση έρχεται και στο ελληνικό χρηματιστήριο 2 χρόνια μετά το κράχ της Wall Street. Οι ίδιες σκηνές σε μικρογραφεία επαναλαμβάνονται και στην Αθήνα. Αθρώοι πολιτές προσφέρουν εις αραιότατους αγοραστές παντός είδους χρεόγραφα, ετοιμέ των οποίων εξέπιπτον συνεχώς κατά δεκάδες μονάδων. Στις 5 Οκτωβρίου η κυβέρνηση αποφασίζει το κλείσιμο της ελεύθερης αγοράς του χρηματιστηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαγωγή συναλλάγματος, περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοκτονία Αθηναίου χρηματιστή.